Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω λίγο γρήγορα τα δύο φορέματα που έχω στο μυαλό μου να βάλω για το γάμο, που θα γίνω κουμπάρα και επίσης νονά. Να μου πείτε τη γνώμη σας. Εγώ προσανατολίσαμε ότι μάλλον θα βάλω το πρώτο, γιατί το δεύτερο το έχω ξαναφορέσει και ενώ το πρώτο δεν το έχω βάλει ποτέ και το έχω πιο πολύ μεράκι. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό εδώ, είναι το best που σας έλεγα. Δεν θα το βάλω αυτή τη στιγμή, απλά θα το δείτε λίγο. Θα μου πείτε βέβαια πάνω στα δείξει διαφορετικά, αλλά τώρα θέλω να κάνω κάποιες μικροαλλαγές πριν το βάλω. Λοιπόν, είναι μάξι. Από μπροστά έρχεται έτσι. Βέβαια, είναι και ασυδέρωτο τώρα, γιατί το έχω μέσα σε κούλα για να το πάω στη μοδίστρα. Το μπούστο του είναι έτσι. Και συνεχίζει μέχρι κάτω με αυτή τη δαντέλα. Εδώ βλέπετε τι λεπτομέρεια είναι το μπούστο έτσι. Από πίσω είναι ανοιχτό. Δηλαδή, δεν είναι ανοιχτό ακριβώς. Κανονικά το φερμουάρ κλείνει ως εδώ. Αλλά εγώ δεν θα το κάνω κάποια αλλαγή, θα σας το δείξω βέβαια. Γιατί δεν μου κλείνει, επειδή έχω μεγάλο στέρνο. Η δαντέλα του έρχεται ακριβώς σε αυτό το σχέδιο. Είναι αυτό το μπες. Και φτάνει ως κάτω ακριβώς, δηλαδή στα πόδια μου. Δεν χρειάζεται να βάλω τακούνι. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι το υπερβολικό το τακούνι. Θέλω να βάλω flat. Και με το flat είναι που λένε τα mam. Δεν το πατάω δηλαδή το φόρεμα. Και είναι αεράτο. Ένα φόρεμα είναι αυτό εδώ. Που στέκεται έτσι εδώ, τονίζει το μπούστο. Και από κάτω πέφτει χιτή δαντέλα. Βέβαια, καλά θα ήταν τώρα να μπορούσατε να δείτε και τα πόδια μου, αλλά ίσως όταν το φορέσω να σας το δείξω για να μου πείτε. Η δεύτερη επιλογή που έχω από φόρεμα για το γάμο και για τα βαφτίσια είναι αυτό εδώ. Σε πιο εμπριμέ. Είναι εντυπωσιακό, το έχω βάλει. Έρχεται έτσι, δεν είναι εδώ ψηλά και αυτό πέφτει χυτό. Το σχέδιό του είναι έτσι χυτό, βλέπετε ανοίγει σε γραμμή α αυτό και είναι έτσι ένα πολύ έντονο. Είναι πίσω όλη η πλάτη ανοιχτή εξώπλατο και δεν είναι με αυτές τις χρυσές κορδέλες και αυτό σκοπεύω να το κάνω κάποια αλλαγή, να βάλω δηλαδή κάποιο λάστιχο εδώ πίσω για να γίνει πιο σφιχτό και να στέκεται πιο καλά στο στήθος και να είναι πιο άνετα. Να δείτε και το χρώμα από κοντά. Είναι αυτό εδώ το. Έχει μέσα μόβ, έχει μέσα τυρκουάζ, έχει μέσα καφέ, έχει μέσα χρυσό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ εντυπωσιακό, αλλά το έχω βάλει μια φορά και το έχω χάρει. Και επειδή. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πιο εύκολο φόρετο και για μια βραδιά έξω. Ενώ το άλλο είναι νομίζω πιο επίσημο. Και αν δεν το βάλω τώρα, δεν θα το χαρώ. Μετά επίσης. Να σας δείξω και το φόρεμα που θα βάλω την παραμονή του γάμου. Όταν δηλαδή θα πάμε να αλλάξουμε το νηφικό και θα πάμε τα στέφανα και τα λοιπά. Θα βάλω αυτό εδώ που έχει εδώ ένα δάκρυ. Πιάνει εδώ έτσι στο μπούστο και είναι μέχρι το γόνατο. Και είναι έτσι χυτό, είναι αυτό το σκούρο κόκκινο. Είναι πολύ ωραίο ύφασμα, έχει εδώ κάτω αυτή τη μικρή τη λεπτομέρεια. Εδώ που σφίγγει ακριβώς κάτω από το στήθος έχει πάλι αυτές εδώ τις μικρές τις πετρούλες. Έχει αυτό το άνοιγμα που σας λέω ανάμεσα στο στήθος εδώ, να το. Και από πίσω κλείνει έτσι εδώ μέχρι εκεί που είναι το σουτιέν, ας πούμε, με φερμουά και μετά έχει τέτοιο. Αυτό το πήρα από την Αγγλία. Είναι JS Boutique και το πήρα 35 λίρες και είναι πάρα πολύ ωραίο ύφασμα. Δεν γράφει πουθενά τι ύφασμα είναι. Πάντως, παιδιά, δηλαδή είναι χοντρό το ύφασμά του, δεν είναι εδώ. Είναι 95% πολυεστέρ, 5% spandex. 100% πολυεστέρ, 100% πολυεστέρ, dry clean only. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή φαίνεται καλό φόρεμα. Δεν φαίνεται φτηνιάρικο, ας πούμε. Οπότε θα το βάλω την παραμονή του γάμου για να μπορώ να βάλω και ένα τακούνι. Πείτε μου ιδέες. Έχει και ψιλοενίσχυση μέσα. Αν και δεν νομίζω ότι χρειάζομαι, αλλά τέλος πάντων, αφού δεν θα το χαλάσω τώρα το φόρεμα. Πείτε μου με τι να συνδυάσω αυτό την παραμονή του γάμου με τακούνια, μακιγιάζ, παπούτσια και μαλλιά.
Και επίσης, πείτε μου πώς θα συνδυάζετε εσείς αυτό το μάξι το φόρεμα, μακιγιάζ, παπούτσια, μαλλιά. Εγώ λέω να πάρω κάποια flat σανδάλια με κάποιες πέτρες ή με κάτι εκπαιδευτικό. Και πείτε μου και άμα χρειάζεται να μαυρίσω για να αναδειχθεί επάνω μου. Μπορώ βέβαια να μην μαυρίσω, επειδή είναι μάξι, μπορώ να κάνω κάποιο tan, fake tan μέχρι ας πούμε, εδώ στα σημεία που θα φαίνεται στην πλάτη, δηλαδή με μακιγιάζ. Δεν είναι δύσκολο. Και βέβαια θα μου πεις εκεί που θα σε επασαλείψει ο παπάς το μακιγιάζ στα χέρια θα γίνει κόλος. Αλλά τέλος πάντων πείτε μου ιδέες. Δεν είμαι πολύ της ηλιοθεραπείας και δεν νομίζω να βγάλει ήλιο και μέχρι τις 30 Ιουνίου. Εντάξει, αν βγάλει ήλιο σίγουρα θα μαυρίσω γιατί μαυρίζω κατευθείαν. Πείτε μου τις ιδέες σας. Περιμένω να μου πείτε τι πιστεύετε για τα φορέματα. Αν εσείς έχετε κάποιες άλλες ιδέες, αν πιστεύετε ότι πρέπει να ψάξω για κάτι τελείως διαφορετικό, τι έχετε βάλει εσείς σε γάμο ή σε βάφτιση. Υπόψη είναι ότι θέλω στη μέρα του γάμου και της βάφτισης να φοράω φλάτ για να μην φάω καμιά σαβούρδα και πάρω και το μωρό μαζί μου, διότι εντάξει, ρίζια μαλακίες θα έχει ειδικά το... Όσο και να πείτε, καλύτερα να είμαστε ασφαλείς. Ο μωρό είναι κάποια κιλάκια, είναι 7 μηνών, δεν είναι 3 μηνών, να πεις ότι είναι το χέρι σου τσακ 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 να το πετάξεις έτσι. Θα έχουμε και περίπου 400 άτομα στην εκκλησία, οπότε, επειδή είναι και γάμος και βάφτιση, οπότε, πείτε μου με αυτά τα δεδομένα, είμαστε μικρό χωριό, δεν θέλω κάτι προκλητικό. Θέλω να είμαι, το στυλ μου να είναι κυμπάρικο, απλό, κλασάτο, διαχρονικό. Αλλά επίσης και να έχει μια μορφή θηλυκότητας. Τα φορέματα είναι σιδέρωτα, το κόκκινο δεν χρειάζεται σιδέρωτα, αλλά το άλλο πιστεύω στο δεδομένο θα δείξει πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, φιλάκια, γεια σας!